Ναι. Ξαναπέτω το, γιατί θέλω να το ακούσω. Πες μου, το έχεις ξαναγεί τον κόσμο. Εγώ είμαι μέσα στον κόσμο απλουμένη με διάφορους πειρασμούς, οι οποίοι είμαι μοναχός μέσα στον κόσμο, όχι μέσα στο κερδί φυλάμενο για να προσέχουμε. Όχι, γι' αυτό προσπαθώ να περνώ τον κόσμο καλύτερο στην ζωή. Δεύτερο, φυλαλώ. Ησυχάστε, μην μιλάτε. Εγώ ξέρω τι κάνω. Εσύ μπορεί κανένα να μην περιφθονούν πολύ. Δεν με νοιάζει. Μια περιφθόνηση δεν είναι τίποτα, δεν είναι αγάπη το Θεό. Αυτό χαίρομαι. Τι θα κάνω, έτσι, θα δούσα τα πολλές φορές. Θα δούσα τα πολλές φορές. Κάπου δεν με καταλαβαίνω να μιλώ. Κάνω χαρτί μου και βάζω, δεν κάνω. Άμα κάποιο προσεύχεται, δεν το καταλαβαίνει, από το βλέμμα του. Καταλαβαίνω τον εάν προσεύχεται ή όχι. Δεν κάνει μετάνοιε, καταλαβαίνω αν είναι πραγματικέ μετάνοιε. Είναι για να φαίνεται ότι κάνει. Έτσι. Αν είναι πραγματική μετάνοια, αν κοινωνά πραγματικά το ότι νιώθει ή ότι κάνει. Εάν είναι για να μεταλάβει και να με δει ο Κώστα Γιωργιάννη για ό,τι κοινώνησα. Να λοιπόν δεν τα τσιμή. Το αν το νιώθει ότι θέλει να κοινωνήσει, να λοιπόν. Μια φορά δεν θέλω να κοινωνήσω. Αλλά επειδή κινούν τακτικά, ήρθε ένας πειρασμός και λέει, μα κάθε ήρθε να το καταλαβαίνεις. Δεν θα ξεχτείς. Αύριο δεν πρέπει να το καταλαβαίνεις. Αν τροπή βόμπο. Ενώ σκήγαν ο παπάς, αφού όπως και όπιστος και αγάπης που σέρφεται, εγώ ήθελα να πάω. Αλλά κράτη με γίνον το πράγμα, κράτη με πίσω, κράτη με πίσω. Έμεινε και με κρατημένη. Μα ήθελα να κοινωνήσω. Έγινε να πιστέψετε τον που θα σου το πω. Ήρθε η Θεία Κοινωνία και μπήκε μέσα στο στόμα μου και υποδίασαν το στόμα μου από Αγία Κοινωνία και ηρέμησα. Χωρίς να πάει στον Πόπα. Χωρίς να πάω στον Πόπα. Και είπα ότι ουδέποτε ποιον θα βάλω έτσι υπόθεση. Δεν θα ακούσω κανέναν. Θα πάω να κοινωνώ, θέλει να με κατηγορούσει, θέλει να με κάνω, εγώ θα πιένω. Αυτό είναι. Έπαθα το λιτινική και κοινώνησα, χανήμουν στο στασίδι μου και στέχομαι να κοινώνησα. Ήταν το πράγμα και βοδίασε με παλιά η κοινωνία και ηρέμησε την ψυχή μου που ήθελα να κοινώ και δεν ήθελα πιο. Ούτε να για να κοινωνήσω, ότι ήμουν κοινωνημένη. Και είπα που μέσα με κοινωνήσα το λιόνι. Για έσω μου και είπα κοινώνησα. Αθόρυβα. Αλλά άλλη φορά θα ξανακάμω αυτό το πράγμα. Διότι ήταν το πράγμα, ήταν πράγμα... Δηλαδή, κυρία Ελένη, ο άνθρωπος άμα θέλει να προσευχηθεί, εσύ τώρα, πρώτα απ' όλα, είσαι μια γυναίκα ανυπεράσπιστη, μόνη σου. Ναι. Με το Θεό και τα παιδιά σου. Ναι. Ούλον τον κόσμο να μην καταλαβαίνει να μου κάνει. Και όμως εσένα ο Θεός σε βοήθησε και να προσεύχεσαι και τα πάντα. Και ούτε κανένα μου είπε να πάω να προσκυνήσω, ούτε κανένα μου είπε να πάω να προσευχηθώ, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Μόνο με θυμάμαι το βιβλίο και είδα ότι ας πούμε τον άνθρωπο που έκανε να προσκυνήσω. Είδα σωσινά ότι έρχεται δεν κάνει το λες το μαζί σας. Σωσινά. Και για Κατερίνη. Πρέπει να πάω στο σύνολο. Πρέπει να πάω στο σύνολο. Μπορεί να μπει κανένα τίποτα. Δεν ξέρω. Ούτε σου είπε κανένα, είναι τα λε να προσεύχεσαι. Δεν έχω κανένα ο Παραγγείλη να προσεύχεσαι. Παραγγείλη κύριε μου, ο κύριο. Αυτό είναι. Παραγγείλη πολλού. Φώτισε πολλού και παραγγείλη πολλού ο κύριο. Γιατί. Και έκαμε το πρώτο βήμα μόνη μου, διότι έσκευασα μέσα στο βιβλίο και είδα κάτι θέλω να πάω να καλύψω. Ένα πράγμα να πάω να το δω. Και πήγε. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Διαβάζεις το καμιά φορά. Κάθε μέρα το Ευαγγέλιο. Σε όλα τα αυτά και ο Ευαγγέλιο μέσα. Τις παρακλήσεις, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, τη Θεία Μετάληψη. Πάντα έχει το Ευαγγέλιο μέσα. Όλα το Ευαγγέλιο μέσα. Όλα μέσα το Ευαγγέλιο. Ναι, που λαλούν πολλοί ότι ένας άνθρωπος μέσα στον κόσμο είναι δύσκολο να αγαπήσει τον Θεό, είναι ότι δεν θέλει, Δεν θέλει. Άμα θέλει, ή βρίζεσαι ο άλλος. Θέλεις να το ξέρεις, όσο να τον είπεις. Αν θέλεις, δεν θέλεις όμως. Ναι. Εν ξέρεις. Όχι, άμα θέλει ο καθένας όπου και αν είναι, ο Θεός είμαι αντακού παρούμε. Ενέσαι το μετακριφτικό στον. Μπαν τον πάτε κοντά. Και τώρα δάμε και ακούει μας. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα, η πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισες, εκτός από το οικονομικό, ας το οικονομικό, σαν πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό, ποιο είναι καταλάβεις ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος
στη σχέση του με τον Θεό. Πρώτα, καμιά φορά είναι για να ξεμπροσύνεις. Καμιά φορά δεν ήξερε, είσαι άγνοια. Πολλές φορές είναι σε άγνοια ο κόσμος. Εγώ έζουν, δεν ήξερα, ήμουν σε άγνοια. Μπορεί να είναι ότι είχα την καλή μου συμπεριφορά που είχα το δικό μου, αλλά δεν ήξερα πολλά πράγματα. Ήμουν σε άγνοια. Αν είχαμε μια αμαρτία, ήμουν σε άγνοια. Και ο κόσμος σήμερα για να αγαπήσεις τον Θεό πρέπει να τον γνωρίσεις. Μπορεί να τον γνωρίσεις, έγινε το τίποτα. Άμα γνωρίζεις τον Κύριο, γνωρίζεις τα πάντα. Δίπλα μας, γυρεύουμε, όπως εμένα μπορείς έξω να το να έξω τα άστρα να τον έβρω, αφού ήταν κοντά μου. Οι δυσκολίες που βραστηριώνει τον ο κόσμος είναι δύσκολος. Πρέπει να έχεις δικό σου λογικό, να μην παρασύρεσαι που πάνε ένα. Ό,τι και σου λαλούν οι άλλοι, να μην συμβάνει τη σου στιγμή. Να το πάρεις. Διότι δεν έχει κανένα που θέλει το καλό. Δόξα σε ο Θεός. Ήρθα για αυτήν την ηλικία τώρα, έφυγε όλα λίτσο σου, ό,τι θέλω να δώσω. Τώρα υπόψη να πεθάνω, να κοιμηθώ. Καλά. Δεν συμβαίνει ότι έχασα επί εδώ πά, που να γιωθεί να ρίξω το δάμε εκεί πέρα. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Ένα γιωθεί και να ρίξω. Και εκεί που μάτσι δεν θα ξεδέψω να γιωθεί από εκεί πέρα. Έριξα από εκεί πέρα. Μπέλα στον Κύριο μου. Αλλά είμαστε αμαρτωλοί. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Έτσι. Έτσι είναι. Όμως φαίνεται ότι το πιο ωραίο είναι όταν ο άνθρωπος νιώθει αμαρτωλός και το λέει στο Θεό και μετά ξαλαφρώνει. Ήμουν άρρωστη. Εκράνε η γρήπη και η δύσπνοια. Πολύ. Κάποια φάρμακα από μπούες. Λοιπόν, μια νύχτα λέω, θα πεθάνω. Τέλειωσε. Είναι το τελευταίο. Θα κλάψω μπροστά στον Χριστό, θα μου με την καρδιά, για να μου συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, σε λίγο να πεθάνω. Και κάνει έγκεν το κάτω-κάτω. Είμαστε. Έκλαψα, έκλαψα, παρακάλεσα. Για να μου συγχωρήσει ο Θεός, για να πάρει την ψυχή μου. Είχα μια μαντιλιά μεγάλη, ένα χώρο από τα δάκρυα και από τα αυτά μου που έκανα. Εσούχτος ο τόρος. Και επαρακάω το Θεό. Κοινών το αυτό. Έγινα. Έφυγαν οι δύσπνοι. Έφυγαν κοινά ουλά οι κομπούς εξακολούσατες, ωραίες. Τζίνα τα πράγματα που πήγαν πάνω μου που έκλαψα, που πήγαν τα πράγματα μου, έγινα υγιής. Και ψυχικά και σωματικά. Και ψυχικά σωματικά. Πιστεύεις το. Πιστεύω. Και το πράγμα, ότι το κλάμα που έκανα, εθεραπεύτηκα. Άρα δηλαδή, με τούτα ούλα που λες, εγώ κατάλαβα, ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου που κατάλαβες, είναι ότι όταν προσεύχεσαι στο Θεό να σε συγχωρέσει και κλάψεις καλά-καλά, γίνεσαι καλά και ψυχικά και σωματικά. Αυτό μας λες τώρα, ε. Την ώρα... Έβρεξα λίγο αυτό. Το πρωί σηκώνομαι, ούτε βήχα, ούτε δύσπνοια, ούτε τίποτε. Πλάξα τις πομπούες, πλάξα. Έγινε ένα ρεύμα, σύνοντα αυτό που γίνει και νεψέλαρο. Ήταν θαύμα του Θεού, γίνοντα ψέ, σύνοντα. Έγινε. Ειλικρινά, έγινε, ελάφρωτα. Είμαι πολύ άρεστη. Αυτά τα πράγματα δεν είναι θεϊκά. Θεϊκά είναι, πώς είναι. Είναι τρούφι, είναι θεϊκά όλα τα. Δεν μπορώ να πιστέψω με ότι θεϊκά. Βέβαια.
Πώς προσεύχεσαι? Που σε τρώει πολύ ώρα μέχρι που εξαντλίεσαι, λίγο κοιμάσαι και ξανά πάλι προσευχή. Αυτό μου έμενε εμένα. Έχω δηλαδή πόσο χρόνο, πόσο χρόνο αφιερώνεις. Ναι, τα γάμπουμε είναι κομποσχύρου μου, κράτο του, 100 γόμπους. Και μου ξυπνώ βρισκόμαι στο σέρι μου. Αρκεύω. Ξυπνώ πάλι βρισκό τα σχηνεχή του. Και μου με κρατώ του. Αν το χάσω, σηκώνω να γίνει εύκολο. Πού επίε, πού έγινε. Γιατί θέλω να προσεύχομαι. Δηλαδή, λες την ευχή, την άμπουτσα μας. Ναι, ναι. Εκτός που την ευχή μιλάς του κιόλας έτσι με το στόμα, εξομολογήσεις κιόλας. Μιλώ και για τον Γιάννη και τον Κωστή και τον Βίλεπλον Άγιο Νεφρόσιο, τον Ανδρέα, να βοηθά τον να κάνει, δύο γιο μου τον Τάδε, ο άλλος που είναι άρρωστος βοηθά τον Γιάννη, λαλό βέβαια, ο άλλος είναι άρρωστος, βοηθά τον Γιάννη, ο άλλος φτωχός είναι να περάσει, βοηθά τον Σπίνε του να περάσει, ο άλλος είναι δουλειά, βοηθά τον να... Αυτά. Λαλό τους, δεν ξέρω ότι είναι έχουν δουλειά, δεν ξέρω ότι είναι άρρωστα τα παιδιά τους, ότι τι είναι το καλό του, να σε ψευχή μου. Μπορεί να μου μουσεί. Μπορεί να μαλλώνει και μαζί μου, μπορεί να με θέλει. Δεν με θέλει περίπου. Εγώ δεν έχω με κανέναν τίποτε. Είναι έτσι σου. Δεν με γράψει. Ότι είμαι υπόψη μου και πώ. Σωστά. Δεν με σου κανέναν πλάνο. Ούτε αν φταίει. Όχι, δεν το ζούσε για να τελειώσουν. Δεύτερο άτομο, συγγνώμη, κύριε Ανδρέα, συγγνώμη, έφτιαξα σου. Μα, συγγνώμη, αν είπαμε κανένα, εντάξει. Δεν προσπάθηκα. Δεύτερο άτομο, εμένα έρθει ποτέ σου. Μου ζήτησε συγγνώμη για μένα. Γιατί έκανα με έρθει το πρόβλημα μου. Το έχασα πολλές φορές το δίκαιο μου. Το δίκαιο μου έχασα πολλές φορές και ζήτησε συγγνώμη. Το δίκαιο μου έχασα το. Ζήτησε συγγνώμη. Δεν μου ζήτησαν εμένα. Έχασα δίκαιο πολλές φορές. Έχασα δίκιο, αλλά είπα, σε ποιο έχουμε συγχώρεση. Σας έφτιαξα συγχωρέστε μου. Λαλού μου και πολύ, μα αφού σου έφτιαξε. Με ενδιαφέρει εμένα, εγώ να πάω να γυμνηθώ. Συγχωρέσω. Αν δεν συγχωρέσει. Δεν μου συγχωρέσει, δεν ήθελα να πάω να γυμνηθώ. Θα πέθανα απόψε, βάλω τον νου μου και λαλή. Ελένη, πόξε μπορεί να πεθάνεις. Θα ανοίχτα απόψε. Αύριο δεν έχεις. Σκέφτου. Είσαι καλή έτοιμη. Δεν είσαι έτοιμη. Εγώ έτσι πω να είσαι να κάνεις. Καλά δες. Δεν θα το πω ψήν. Δεν πω να ξέρω εγώ τώρα. Γελιώσα. Είμαι σε πάρα. Πού είναι τα εφόδια μου. Δεν έχω τίποτα. Και έτσι σκέφτου. Δεν θα πω. Αυτό μου λέει πολύ, δεν θα είσαι ψήν. Όψε με γάνει τα λόγια αυτού μου. Τελευταία νύχτα, να μου λάρει να κάνεις. Είσαι με κανένα μαλωμένο, είσαι να πάει να δώσεις κανένα δώρο που πότε κανένα ψυχικό τίποτε να σώσεις τις ψυχίες του κάνετε. Είναι να γάνεις πως. Είναι να σε μετρήσει αύριο. Και αμέσως κάποιος σκέφτεσαι, έλα λόγω, μα ένα πεθάνω, ένα πεθάνεις πως ξέρω. Του λαρώ να ζήσει χρόνια πολλά, για να το παίρνει θάρδος. Κοίταξε. Αυτά όλα τα λόγια που είναι ζωή, δεν είναι λόγια, που μας είπες, δείχνουν πόσο Θεός έζησε μέσα σε έναν άνθρωπο τόσα χρόνια. Και αυτό το πράγμα είναι πολύτιμο. Και είναι πολύτιμο γιατί εμείς το παίρνουμε που σένα, που σε πιο μεγάλη που μας, μας γίνεται παράδειγμα αυτό το πράγμα, μας γίνεται, πώς να σου πω, οδηγός, διότι πέραν από οτιδήποτε, επειδή είσαι και μια γιαγιά μας ας πούμε, είναι μια σύνδεση που το παρελθόν, ακούγεις, που το παρελθόν στο μέλλον. Δηλαδή, τούτα που λαλείς είναι ζωή της Εκκλησίας με δύο κουβέντες, όπως την έζησες εσύ. Αλλά είναι η ζωή της Εκκλησίας το πράγμα, η αληθινή ζωή. Πολλοί είναι αυτά στο σύνολο στον ορισμένο ποσό στην σκάλα. Αλλά το τελώνιο του εγωισμού, αυτό το πράγμα. Το τελώνιο του εγωισμού, όλα τα καλά να τα κάνουμε. Το εγωισμό, γιατί έκανα, όχι, τίποτα δεν έκανα. Το τελώνιο του εγωισμού θα ρίξει πολύ εγωισμό. Θα φτάσουν το τελευταίο σκαλοπάτι. Με έναν εγωισμό, κάτι έκανα εγώ, όπω το διάφορο που πάθα σήμερα.
αυτό να μας λένε τα τελώνια. Τα τελώνια είναι έτοιμα να μας κατασπράξουν. Καλά. Δόξα σε Θεοδία. Στην ζωή πρέπει να προξάλλουμε και όταν αποτυχάνουμε και όταν επιτυχάνουμε. Πάντα δεν δουλειά να τα πετυχαίνουμε ουλά αυτούς τους δεύμας όπως τα θέλουμε. Δυστυχώς έχουμε αντίκητα. Έθελα εγώ να βγάλω εδώ στη ζωή. Όμως, ας είναι να μορφωθώ. Ας μορφωθώ με την κατάσταση την οποία βρέθηκα. Νιώθεις ότι... Την βοήθεια του Θεού. Ναι, ναι. Δηλαδή βάλεστε δύσκολο πολλά τον το πράγμα, αλλά την βοήθεια του Θεού να το κάνω. Ναι. Θα γίνει με την βοήθεια του. Δεν έχει αδυνατό το Θεό. Ναι. Αδυνατά τίποτε. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ο Πατέρας, ότι υπάρχει ο Υιός, ότι υπάρχει καταλαβαίνει ο Πνευματόγιος. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Ναι, και ένα. Και ναι. Ένα μαζί. Ναι, ένα. Καταλαβαίνεις τον Θεό στην προσευχή. Αν νομίζεις ότι έχεις το Αγιο Πνεύμα, νομίζεις και άλλους. Εδώ όλοι μαζί σου. Και αν τους ξεχωρίζεις, είναι ένας. Και ξεχωρίζουν και ένα. Ξεχωρίζουν, δεν γίνεται να ξεχωρίζουν. Είναι ένα. Ναι. Με τον Άγιον Ιωάννη, με τον Λαμπαδιστή, είσαι καμιά έτσι επικοινωνία. Εξαιρετικά από το Χριστό μόνο, Παναγία. Οι μόνοι που έχω προς την πρώτη θέση, ο Χριστός και η Παναγία. Οι άλλοι έχω τους φίλους ένα. Είμαι ο πρόδρομο, τον κύριο εδώ, τον μιλάω μεγάλος άλλος. Αξιώθηκε η λέγηση στην Αγία Κορυφή του Κυρίου. Ευχαριστούμε πολλά. Μα ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα ρίχνουμε συγγνώμη αν είπα κανένα λόγο παραπάνω. Ω, εντά. Όχι, είχαμε κοστιμούν. Συγχωράστε με. Άνθρωπος μου γιουρίμα αυτόν. Το ρίξω μου τα πράγματα. Που τα ξέρω τώρα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολλά. Ευχαριστούμε, κύριε Ελένη. Ευχαριστούμε, κύριε Ελένη.